Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στις αυλογίες εδώ στο Star TV να δούμε την αγωνιστική κίνηση του Σαββατοκύριακου. Πολύ σημαντικοί αγώνες, πολύ σημαντικά παιχνίδια, πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Βεβαίως θα δούμε τη στήλη μας αν σήμερα για να δούμε σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί την τελευταία πάντα εβδομάδα. Κοιτάμε εμείς και βεβαίως αφορούν ολόκληρο τον κόσμο. Θα δούμε τρία παιχνίδια. Θα δούμε τι έγινε στο Ιόνιος Κερκυραϊκός όσον αφορά το μπάσκετ, στο ντέρμπι μεταξύ των δύο κερκυραϊκών ομάδων με τη νίκη του Ιωνίου. Θα δούμε το παιχνίδι του Ολύμπου με τον Κάβο και την ήττα για την ομάδα του Τάσου Βενέτη 1-4. Θα δούμε γκολ, φάσεις και δηλώσεις, αλλά βεβαίως και το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ των δύο κερκυραϊκών ομάδων για τη γάμα εθνική κατηγορία, Λευκύμη, ΟΦΑΜ και τελικό σκορ 2-0. Πάμε να ξεκινήσουμε γιατί έχουμε πολλά θέματα. Να δούμε τη στήλη μας σαν σήμερα, ξεκινώντας από σήμερα και αντίστροφα προς τα πίσω την προηγούμενη εβδομάδα. Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Δεκέμβρη 1956, η Ουγγαρία επικρατεί 4-0 της Σοβιετικής Ένωσης σε αγώνα για το τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης. Είναι ο πιο διάσημος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων με φόντο την εισβολή των Σοβιετικών τάξη στη Βουδαπέστη. Σαν σήμερα 6 Δεκέμβρη 1987, ο ΠΑΟΚ συντρίβει 6-1 τον Ολυμπιακό για το πρωτάθλημα της ΑΕ. Είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα των Ερυθρολεύκων για το πρωτάθλημα της μεγάλης κατηγορίας. Σαν σήμερα 6 Δεκέμβρη 1994 γεννήθηκε ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο διεθνής Έλληνο-Νιγηριανός καλαθοσφαιριστής που αγωνίζεται στο NBA. Σαν σήμερα 5 Δεκέμβρη 1980, κατά τη διάρκεια ληστείας σε σούπερ μάρκετ, σκοτώνεται σε ηλικία 69 ετών ο Στέφαν Βαλασίεβιτς, ο οποίος υπήρξε νικήτρια των 100 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, καθώς αγωνίστηκε ως γυναίκα με το όνομα Στέλλα Γουόλς, ξεγελώντας τους διοργανωτές. Η νεκροψία θα δείξει ότι ποτέ δεν υπήρξε γυναίκα. Σαν σήμερα, 5 Δεκέμβρη 1963, γεννήθηκε ο Σεργέι Μπούμκα, ο Ουκρανός αθλητής του στίβου, κορυφαίος επικοντιστής όλων των εποχών. Σαν σήμερα, 2 Δεκέμβρη 1979, ο Νίκος Γκάλης κάνει τον ντεμπούτο του στο ελληνικό μπάσκετ με την ομάδα του Άρη και σημειώνει συνολικά 30 πόντους σε αγώνα της ομάδας του με τον Ηρακλή. Σαν σήμερα, 1 Δεκέμβρη 1981, ο κύριος που βλέπετε, James Naismith, δημιουργεί ένα νέο παιχνίδι το οποίο ονομάζεται Basketball. Αυτά όσον αφορά τη στήλη μας σαν σήμερα. Πάμε να δούμε τι έγινε το Σαββατοκύριακο που προηγήθηκε. Ξεκινάμε τη μεγάλη κατηγορία ΓΑΜΑ Εθνική και τα αποτελέσματα για τον δεύτερο όμιλο. Τι Έλας Αρακινών, Ηρακλής Αμπελοκήπων 2-2, Μακεδονικός Κοζάνη 1-1, Μέγας Αλεξάνδρος Τρικάλων, Κτηνοτροφικός Αστέρας 4-0, Αθλητική Ένωση Ποντιών Καραγιανίων Γιάννη Τσά 3-2, Λευκύμη ΟΦΑΜ 2-0, Εδεσαϊκός Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 3-2. Πάμε να δούμε τη βαθμολογία. Ο Μακεδονικός στην πρώτη θέση με 16 βαθμούς, ο Ουσέκη και η Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων. Ακολουθεί ο Εδεσαϊκός, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο ΟΦΑΜ έχει 10 βαθμούς στην πέμπτη θέση. Τα Γιάννη Τσά, ο Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας, η Θιέλα Σαρακινών, η Κοζάνη, Κτηνοτροφικός Αστέρας, ο Ηρακλής Αμπελοκήπων και η Λευκύμη στην τελευταία θέση, αλλά έχει 4 βαθμούς μετά την χθεσινή της νίκη. Η επόμενη αγωνιστική, την ερχόμενη Κυριακή 12 του μήνα στις 3, Αθλητική Ένωση Ποντίων Καραγιανίων Μέγας Αλέξανδρος, Κτηνοτροφικός Αστέρας στη Λασσαρακινών. Τα Γιάννη Τσά υποδέχονται τη Λευκύμη, ο ΦΑΜ αντιμετωπίζει τον Μακεδονικό, Ηρακλής Αμπελοκήπων Εδεσαϊκός και Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας Κοζάνη. Συνεχίζουμε με ΓΑΜΑ Εθνική, μένουμε δεύτερο όμιλο, πάμε στις γυναίκες, τέταρτη αγωνιστική. Ο Κέρκυρα 1996 αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Κεραυνό Θεσπρωτικού, ιτήθηκε 1-0. Από εκεί και πέρα κλειών Κοζάνης Αμαζόνες Θεσπρωτείας 2-6 και Απειρωτών Ανατολής Βέρεια 2-4 στη βαθμολογία. Οι Αμαζόνες στην πρώτη θέση ισοβαθμούν με τη Βέρεια έχοντας 9 βαθμούς. Ακολουθούν Απειρωτών Ανατολής, Κεραυνός Θεσπρωτικού, ο Κέρκυρα 1996 με 4 βαθμούς και ο κλειών Κοζάνης τελευταία θέση. Για την επόμενη αγωνιστική σε δύο Κυριακές, η Κυριακή ομάδα υποδέχεται τις Αμαζόνες Θεσπρωτείας και από εκεί και πέρα Βέρεια Κεραυνός Θεσπρωτικού και Κύλων Κοζάνης Απειρωτών Ανατολής. Μένουμε στο ποδόσφαιρο, πάμε στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας Α1 κατηγορία και τα αποτελέσματα για την 10η αγωνιστική. Είχαμε ντέρμπι, είχαμε το παιχνίδι την Ελιακό Ζαχαράβη σε Στράς Πετρίτη 1-1, Όλυμπος Κάβος 1-4, θα δούμε ρεπορτάζ από το παιχνίδι, Κεραυνός Αγίου Νικολάου Παξί 1-0, Οδυσσέας Αυλιωτών ΑΕΚ Αναλύων 4-1, Αστέρας Μωραϊτίκων Αναγέννηση Περιβολίου 0-2, Αστέρας Λιαπάδων Ολυμπιάδα Καρουσάδων 2-0, ο Αχιλλέας πήρε το παιχνίδι από τον Ατρόμητο Στρογγυλής άνευ αγώνα. Στη βαθμολογία μετά την ισοβαθμία τους, την ισοπαλία τους, συγγνώμη. Αστέρας Πετρίτη 28, Δινηλακός Αχαράβης 25, Κεραυνός Αγίου Νικολάου 20 ακολουθούν, Κάβος Παξί Αναγέννηση Περιβολίου, Αχιλλέας Νυφών, Όλυμπος έχει 12 βαθμούς, Οδυσσέας Αυλιωτών, Αστέρας Λιαπάδων, Ολυμπιάδα Καρουσάδων, Αστέρας Μωραϊτίκων, ΑΕΚ Αναλύων και Ατρόμητος Στρογγυλής. Να σας πω ότι σε ξαναβολή στο παιχνίδι για την 7η αγωνιστική έγινε την Τετάρτη την περασμένη, Κεραυνός Αγίου Νικολάου Όλυμπος 1-0,
Εκκρεμούν τα παιχνίδια για την 8η αγωνιστική Όλυμπος Πανελλαδικός Ζαχαράδης και για την 9η αγωνιστική Παξί Όλυμπος. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Είναι η 11η. Το Σάββατο λοιπόν μας έρχεται. Θα γίνουν οι περισσότερες αναμετρήσεις, οι οποίες είναι οι εξής και ξεκινούν στις 3. Παξί Πανελλαδικός Ζαχαράδης, ΑΕΚ Αναλύων Αχιλλέας Νυμφών, Κάβος Κεραυνός Αγίου Νικολάου, Αναγέννηση Περιβολή Οδυσσέας Αυλιωτών, Ολυμπιάδα Καρουσάδων Όλυμπος Κέρκυρας και Αστέρας Μωραϊτίκων Αστέρας Λιαπάδων, ενώ ο Αστέρας Πετρητή παίρνει το παιχνίδι από τον Ατρόμητο Στρογγυλής. Πάμε στην Α κατηγορία, ξεκινάμε το Βόρειο Όμιλο να δούμε τα αποτελέσματα. 7η αγωνιστική Εθνικός Περιβάλλον Κεραυνός Ποταμού 1-1, Δίες Κασιόπης Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρίτων 0-2, Ηρακλής Φακερών Αστέρας Σπαρτιλία 1-4, σήμερα το παιχνίδι Ομόνια Εφεάκων. Αναβλήθηκε η αναμέτρηση ΠΑΟ Κορακιάνας ΠΑΟ Σφακιανάκης, ενώ το Κοντόκαλι πήρε το παιχνίδι από τον Ατρόμητο 0-3 ανεβαγώνα. Τώρα πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική. Μεσοβδόμαδα έχουμε αγώνες όσον αφορά το τοπικό πρωτάθλημα. Να δούμε λοιπόν τι πρόκειται να γίνει στην επόμενη αγωνιστική Τετάρτη 8 Δεκέμβρη. ΠΑΟ Κορακιάνας Εθνικός Περουλάδων στις 3. Ατρόμητος Άφρας Δίας Κασιόπης, ενώ ο ΠΑΟΣ Φακιανάκης θα πάρει το παιχνίδι από το Κοντόκαλι 3-0 ανεφαγώνα. Από εκεί και πέρα τα παιχνίδια συνεχίζονται, όπου έχουμε αγώνες την 5η, 9 Δεκεμβρίου, Κεραυνός Ποταμού Ηρακλής Φακερών, Αστέρας Σπαρτίλα Ομόνια και ΑΕΦΕΑΚΟΝ Γυμναστική Ένωση Παλαιοκαστρητών. Πάμε στο Νότιο Όμιλο να δούμε τα αποτελέσματα για την 7η αγωνιστική. Κρόνος Αργυράδων Κέρκυρα, οι δύο πρωτοπόροι συγκρούστηκαν, τελικό σκορ 1-1. Ορθάς Κανονίου Κεραυνός Δραγωτινών 4-0, Ηρακλής Αγγιών 10 Θήλα Γαρίτσας 0-1, Μέγας Αλέξανδρος Ποσειδώνας Βιταλάδων 0-1, ενώ πήραν τα παιχνίδια ΑΕ Κανονίου και Μπενίτσες ανεφαγώνα. Στη βαθμολογία Κρόνος και Κέρκυρα 19 και 17 βαθμούς ακολουθούν Ποσειδώνας Βιταλάδων, Μπενίτσες, Θήλα Γαρίτσας, Αθλητική Ένωση Κανονίου, Ηρακλής Αγγιών 10, Ορφέας Κανονίου, Μέγας Αλέξανδρος, Κεραυνός Δραγωτινών, Στιναράδες και Νέος που έχουν αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν είναι η 8η, να δούμε και εδώ την επόμενη αγωνιστική, η οποία και αυτή είναι Τετάρτη 8 του μήνα μεθαύριο. ΑΟ Κέρκυρα Ορφέας Κανονίου την Τετάρτη, Μπενίτσες Ηρακλής Αιγαίων 10 και Κεραυνός Δραγωτινών Μέγας Αλέξανδρος. Ποσειδώνας Βιταλάδων τώρα και Κρόνος Αργυράδων θα πάρουν τις αναμετρήσεις ανεφαγών, ενώ την 5η θα γίνει μία αναμέτρηση Θήλα Γαρίτσας ΑΕ Κανονίου στις 3. Αφήνουμε το ποδόσφαιρο, πάμε στο handball. Α1 handball Premier, Βόρειος Όμιλος, ήττα για τον ΦΑΕΚ εκτός έδρας. Θα δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα για την 10η αγωνιστική. Αεροπός Έδεσας Πηλαία 28-27, Ζαφυράκης Νάουσας Φέακας 30-27, Ρεπό Φίλιππος Βέρειας. Ενώ μεθαύριο Τετάρτη θα γίνει μια αναμέτρηση δράμα ΠΑΟΚ για να κλείσει η αγωνιστική. Στη βαθμολογία λοιπόν, ΠΑΟΚ, δράμα Αεροπός Έδεσας, Πηλαία Ζαφυράκης Νάουσας. Ο Φέακας εκεί 4 βαθμούς και ο Φίλιππος Βέρειας τελευταία θέση. Η επόμενη αγωνιστική το ερχόμενο Σάββατο. Ο Φέακας υποδέχεται στις 6 τον Αεροπό Έδεσας και από εκεί και πέρα ΠΑΟΚ Ζαφυράκης Νάουσας. Πηλαία Φίλιππος Βέρειας, ρεπό έχει η ομάδα της Δράμας. Πάμε στην Α2 Handball γυναικών. Ο Κερκυραϊκός είχε ρεπό, δεν αγωνίστηκε, έγινε όμως μία αναμέτρηση. ΑΟ Ιωαννίνων Αντισφαίρεση Καστοριάς 13-24. Ενώ στην βαθμολογία ο Κερκυραϊκός και η Αντισφαίρεση ισοβαθμούν με 4 βαθμούς. Χωρίς βαθμό ο ΑΟ Ιωαννίνων, η επόμενη αγωνιστική την Κυριακή ο Κερκυραϊκός παίζει στην Καστοριά. Με την Αντισφαίρεση ρεπό έχει η ομάδα των Ιωαννίνων. Συνεχίζουμε με Handball, πάμε στον Κερκυραϊκό Β' Εθνική Handball Ανδρών. 4η αγωνιστική. Αρίωμ Τολεμαΐδας Κερκυραϊκός 26-33, Άρτα Χάτμπολ Αντισφαίρεση Καστοριάς 21-13. Στη βαθμολογία λοιπόν ο Κερκυραϊκός προηγείται με 7 βαθμούς, ακολουθεί η Άρτα 2015 με 5 βαθμούς, η Αντισφαίρεση Καστοριάς έχει 4, χωρίς βαθμό ο Αρίωμ Τολεμαΐδας. Την Κυριακή έχουμε τις δύο αναμετρήσεις, Άρτα Χάτμπολ 2015 Αρίωμ Τολεμαΐδας και ο Κερκυραϊκός στην Καστοριά με την Αντισφαίρεση. Στο Πόλο τώρα πάμε να δούμε, να θυμηθούμε τη βαθμολογία. Δεν είχαμε αγωνιστική το Σαββατοκύριακο. Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, 3-1 Βούλας, Ναυτικός Όμιλος Λάρισας, Νηρέας Γέρακα, Νηρέας Χαλανδρίου, Ηλιούπολη, ΝΑΟΚ και Χαϊδάρη. Η επόμενη αγωνιστική τώρα που σηματοδοτεί την έναρξη του δευτέρου γύρου είναι την Κυριακή. Νηρέας Χαλανδρίου, 3-1 Βούλας, Αθλητική Ένωση Χαϊδαρίου, Όμιλος Φίλων Θαλάσσης, Ηλιούπολη, Νηρέας Γέρακα. Ο ΝΑΟΚ θα υποδεχτεί άλλο τώρα που θα υποδεχτεί, το Ναυτικό Όμιλο Λάρισας, το κολυμβητήριο είναι ακόμη κλειστό. Πάμε στο μπάσκετ για να ολοκληρώσουμε με τις κάρτες του Σαββατοκύριακου. ΑΕΣΚΑΒΔΕΑ, πάμε να δούμε τι έγινε στο Βόρειο Όμιλο. Και την 8η αγωνιστική, Ιόνιος Κερκυραϊκός 64-58, θα δούμε πλάνα και δηλώσεις από την αναμέτρηση. Προτές Οικουμενίτσας Μολωσία 80-89, Νικόπολη Παραμυθιά 50-55, να βλήθηκε το παιχνίδι του θρύλου με τον Πύρο Αρτέρων λόγω κρουσμάτων, ρεπό είχε ο Φέακας. Στη βαθμολογία, Παραμυθιά στην πρώτη θέση με 13 βαθμούς, Ιόνιος και Μολωσία έχουν 12, 11 για την Νικόπολη, 10 για το θρύλο, 9 για τον Φέακα.
8 για Κερκυραϊκό και Πύρο Αρτέων, 7 για τον Πρωτέα Οικουμενίτσας. Έχουμε ένα παιχνίδι που περιμένουμε να οριστεί, Ιόνιος Νικόπολη. Η επόμενη αγωνιστική το Σάββατο, ξεκινάμε με την αναμέτρηση Κερκυραϊκός Πρωτέα Οικουμενίτσας στις 3. Αμέσως μετά Μολωσή Φέακας, 5.30 Παραμυθιά Ιόνιος και Πύρος Αρτέων Νικόπολη στις 6. Β' Σκαβδά για να ολοκληρώσουμε με τον μπάσκετ, να δούμε τα αποτελέσματα για την έκτη αγωνιστική. Αναβλήθηκε καταρχήν το παιχνίδι της ΓΕΚ με τον Αυσίθο λόγω κρουσμάτων. Και από εκεί και πέρα, Λυκές Καποδίστρες 63-61, Πήγασος Νότιας Κέρκυρας Λέων 49-59, Ρεπό είχαν οι Κένταυροι. Στη βαθμολογία ΓΕΚ, Λέων και Λυκές ισοβαθμούν με 8 βαθμούς, 7 οι Κένταυροι, 6 Αυσίθος και Πήγασος. 5 βαθμούς για το Καποδίστρια, η ομάδα των Παξών έχει αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Εξού και βλέπετε τα ρεπό των ομάδων. Η επόμενη αγωνιστική λοιπόν δεν θα αγωνιστούν το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, το μεθεπόμενο Σάββατο Αυσίθος Αλικές και Κυριακή 19 Δεκέμβρη Καποδίστρια Πήγασος Νότιας Κέρκυρας και Λέων Κένταυρη, ρεπό έχει η ΓΕΚ. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τις κάρτες μας. Πάμε να δούμε τι έγινε στα αναμέτρηση του Ιωνίου με τον Κερκυραϊκό. Ένα ντέρμπι με πολλές φάσεις, με ένα συγκλονιστικό τελευταίο δεκάλεπτο. Πλάνα και δηλώσεις λοιπόν στο θέμα που ακολουθεί. Πολλές φωνές σήμερα από τον Ακή Γεωργίου στους παίκτες του στο παιχνίδι του Κερκυραϊκού σαν φιλοξενούμενη ομάδα κόντρα στον Ιόνιο για την ΑΕΣΚΑΒΔΕ εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού και τελευταία φιαλτικά λεπτά με τον Κερκυραϊκό να φτάνει ακόμα και στο ένα καλάθι διαφορά. Τελικά ετήθηκε 64-58. Ήταν ένα παιχνίδι από αυτά που βλέπουμε μεταξύ νομίζω των Κερκυραϊκών ομάδων. Ήταν ένα παιχνίδι πιστεύω πάρα πολύ καλό και για τον κόσμο, χάρη και το παιχνίδι. Πάντα ένα τοπικό ντέρμπι έχει την ιδιομορφία του. Παίζαμε εναντίον μια ομάδα που είναι από τα φαβορί και τη ευχόμαστε το καλύτερο. Πιστεύω ότι σταθήκαμε αρκετά ανταγωνιστικά σήμερα. Είχαμε και ίσως λίγο τύχη παραπάνω, ή άμα είχαμε λίγο τύχη παραπάνω, μπορεί να ήταν διαφορετικό. Έτσι είναι αυτά τα μάτς. Είναι τοπικά ντέρμπι. Η βαθμολογική θέση αδικεί την ομάδα του Κερκυραϊκού. Πιστεύω ότι μπορούσαμε να είμαστε λίγο καλύτερα. Χάσαμε κάποια μάτς όπως με το Φέακα στο Πόντο. Με την Πρέβεζα την πρώτη φορά είμαστε καλύτεροι. Έχουμε νέα παιδιά. Οι 8 από τους 12 παίχτες μας είναι παίχτες 15 μέχρι 17 χρονών, που δεν είχαν παίξει λόγω COVID τα δύο προηγούμενα χρόνια. Πιστεύω ότι σιγά σιγά βρίσκουμε ρόλους, βρίσκουμε ρυθμό και είμαστε ανταγωνιστικοί. Από εκεί και πέρα, σε αυτά τα μάτς, ένα σουτ λαθασμένο, μία λάθος πάσα μπορεί να κρίνει το μάτς. Σας ρώταγα για τα πιτσιρίκια, γιατί είδα ότι τους έβαλες ιδιαίτερα τις φωνές στα πιτσιρίκια, πιτσιρίκια που προσπάθησαν πάρα πολύ. Πόσο σημαντικό είναι, επειδή έχεις μεγαλώσει και αν έχεις μεγαλώσει παιδιά σε αυτό το χώρο του μπάσκετ, ο Άκης Γεωργίου, πόσο σημαντικό είναι για αυτά τα πιτσιρίκια να δουλεύουν και να ακούνε τις φωνές τώρα. Για μας, κακά τα ψέματα, είναι το μόνο γεγονός ότι αυτό μπορούμε να πάμε για κάτι παραπάνω, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ο μόνος σκοπός είναι να βγουν παίχτες όπως ο Σπίνουλας, όπως ο Περατινός που παίζουν. Τους φωνάζουμε γιατί κάνουμε προπόνηση πολύ και πιστεύουμε σε αυτούς. Και για να μάθουν να είναι σκληροί στο δύσκολο άθλημα αυτό που είναι το μπάσκετ. Πιστεύω ότι καταλαβαίνουν για ποιο λόγο τους φωνάζουμε. Φωνάζω εγώ μόνο όσους πιστεύω ότι μπορούν να κάνουν κάτι καλύτερο. Όσους δεν πιστεύω, δεν φωνάζω. Άρα πιστεύω με το καιρό κάποιος να βγει και από αυτούς και να τον έχω βοηθήσει έστω ελάχιστα. Πολλά παιδιά θα έλεγαν ότι θα έχει βοηθήσει ο Άκης Γεωργίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχηθώ και εγώ καλή συνέχεια στον Ιόνιο και μακάρι να το δούμε σε άλλη κατηγορία. Και μακάρι όποιος παίχτης από εμάς μπορεί να βοηθήσει σε παραπάνω κατηγορίες κερκυραϊκή ομάδα να γίνει. Thank you.
Νίκος Φουστόγλου, Γιώργος Γκάκης. Γιώργος Γκάκης, Νίκος Φουστόγλου. Κερκυραϊκός αντιμετώπισε τον Ιόνιο σήμερα στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Τελευταία φιαλτικά λεπτά. Έχω την εντύπωση ότι το τρίποντο του Γιώργου, μόλις ξεκίνησε το τελευταίο δεκάλεπτο, έδωσε μπρος λίγο στην ομάδα του Κερκυραϊκού, η οποία μετά άρχισε να κυνηγάει, να τρέχει. Ίσως και ένα τρίποντο 2,5 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα του Γιώργου, αν έμπαινε, μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Λίγα λόγια για το παιχνίδι σήμερα. Ένα τρίποντο μας έδωσε το έναυσμα, ένα μας έκοψε τα φτερά. Εντάξει, είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση. Πολλές απουσίες. Όλοι έχουμε τα προβλήματά μας, όπως και όλες οι ομάδες, λόγω της κατάστασης. Παλεύουμε κάθε ματς. Δυστυχώς τα αποτελέσματα, παρότι κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια, δεν μας βοηθάνε. Τώρα έχουμε το σημαντικότερο την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε με ανάλογο πρόσωπο να έρθει και η νίκη επιτέλους, που τόσο πολύ χρειαζόμαστε. Ο Νίκος επίσης βοήθησε όσον αφορά κατά τη ρακέτα. Βέβαια, φαντάζομαι ότι σήμερα θα θέλατε περισσότερα φάουλ να σας δοθούν, θα θέλατε καλύτερα σφυρίγματα ίσως. Εντάξει, ήταν ένα τοπικό ντέρμπι, πολύ δυνατό, πολύ δύσκολο. Ήμασταν φιλοξενούμενοι. Λογικό είναι να σφυρίξουν και λίγο έδρα. Τι να πω, το μάτς πήγε πολύ στη δύναμη. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα μου γιατί κάναμε μια πολύ καλή προσπάθεια. Και θεωρώ πως δείξαμε ότι σήμερα η θέση που έχουμε μέχρι στιγμής δεν είναι αυτή που αντικατοπτρίζει την εικόνα μας. Είμαστε καλή ομάδα, προσπαθούμε κάθε μέρα. Συνεχίζουμε για το επόμενο και καλή επιτυχία και στον Ιόνιο που προσπαθεί για την άνοδο. Τώρα όλα αυτά τα σενάρια, ότι μπορεί να πάμε χωρίς φιλάθλους στα επόμενα παιχνίδια, ότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο, ποτέ δεν ξέρεις αν θα συνεχιστούν τα πρωταθλήματα. Σας αγχώνει ψυχολογικά, σας πιέζει? Εντάξει, δεν είναι ότι παίζουμε σε κατηγορίες που έχουμε τον άπειρο κόσμο στις κερκίδες. Σίγουρα πάντα όταν παίζουμε, ειδικά μια ξένη ομάδα, βοηθάει η στήριξη της κερκίδας. Παρά να μην παίζουμε καθόλου, καλύτερα χωρίς φιλάθλους. Ναι, παρά το περσινό. Επειδή είσαι από τους πιο ψηλούς και κερκυραίους αθλητές και στην κατηγορία βεβαίως, πώς είναι λίγο μοναχικά εκεί ψηλά, γιατί και οι αντίπαλες ομάδες συνήθως δεν έχουν παίχτες 2-4, ας πούμε. Μπορεί να μην έχουν τόσο ψηλούς παίχτες, αλλά σίγουρα είναι όλοι δυνατοί και προσπαθούν το καλύτερο. Προσπαθούν να με δυσκολέψουν και είναι λογικό. Και εγώ δεν είμαι στην καλύτερη μου κατάσταση, διότι δυστυχώς απέχουμε προπονήσεις. Όλοι μας προσπαθούμε να προλάβουμε ό,τι μπορούμε. Εντάξει, συνεχίζουμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ. Πάνος Κοντογιάννης από τον Ιόνιο, στο τοπικό ντέρμπι. Η ομάδα του αναδείχθηκε νικήτρια εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του νησιού. Τα τελευταία λεπτά εφιαλτικά, πολλές προσπάθειες, πολλά σουτ, πολλά σφυρίγματα, ίσως και λίγα νεύρα. Αυτά συμβαίνουν όταν κοντράρονται δύο κερκυραϊκές ομάδες. Έτσι είναι. Πάντα είναι ντέρμπι. Όποιος νομίζει ότι επειδή εμείς ήμασταν πολύ μπροστά και ο κερκυραϊκός δεν έχει βρει ακόμα ρυθμό, γιατί θα βρει, θα πάει καλά, κάνουν λάθος. Είναι τοπικό ντέρμπι, υπάρχουν οι σχέσεις μεταξύ των παιδιών. Μεγάλο πρόβλημα το ότι εγώ ήμουν τιμωρημένος και έπρεπε να είμαι στην κερκίδα, δεν ήμουν στον πάγκο. Η ομάδα δύσκολο κοουτσάρεται από την κερκίδα. Δεν ήταν εύκολο. Σας είχαν χτυπήσει τα κρούσματα, όπως και όλες τις ομάδες σχεδόν. Είναι μια εποχή πολύ δύσκολη. Αυτό πόσο δυσκολεύει τις ομάδες, δηλαδή να ξέρεις ότι θα παίξω το Σάββατο, θα είναι όλα καλά, θα πάμε χωρίς φιλάθλους, θα συνεχίσουν τα παιχνίδια. Υπάρχει έτσι ένα κλίμα αμφιβολίας? Βέβαια, στο παιχνίδι με το θρύλο στα Γιάννενα πήγαμε με μείον 4 βασικούς. Μετά με τους μολοσσούς εδώ ήμασταν νομίζω μόνο ένας έλειπε, αλλά ήταν η ομάδα από Κορονιό, δηλαδή τελειώσαν την Παρασκευή και μπήκαν το Σάββατο να παίξουν. Πήραμε τα παιχνίδια, ευτυχώς. Άλλοι μου λέει ένα καλάθι, μια χαρά είναι. Ναι. Πήραμε τα παιχνίδια. Τώρα προσπαθούμε σιγά σιγά να επανέλθουμε, αλλά είμαστε ακόμα πίσω και σήμερα είχαμε άσχημη εμφάνιση. Αυτό κρατάμε, μόνο την νίκη κρατάμε. Ήταν άσχημη η εμφάνιση. Ελπίζω να, επειδή έρχονται δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια, να βρούμε ρυθμό για τα επόμενα παιχνίδια. Να δουλέψουμε και να βρούμε. Έρχονται δύσκολα παιχνίδια. Ο στόχος ποιος είναι? Να κερδίζουμε όσα μπορούμε παραπάνω. Ναι, αλλά άμα κερδίζετε πολλά-πολλά, μετά φτάνετε και στη διεκδίκηση της άνοδου. Μακάρι, το θέλουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μην θέλουμε την άνοδο. Πιστεύουμε ότι έχουμε καλούς παίκτες, καλή ομάδα. Μπορούμε να το διεκδικήσουμε χωρίς να έχουμε ιδιαίτερο άγχος. Χωρίς δηλαδή, δεν σημαίνει ότι είναι ή ανεβαίνω ή πεθαίνω. Θα προσπαθούμε να την ενισχύσουμε την ομάδα τώρα στις μεταγραφές. Έρχονται τη μεταγραφική περίοδο ενισχύσεις. Ναι, θα πάρουμε δύο παίκτες σίγουρα για να μπορέσουμε να γίνουμε πιο δυνατοί, να ανεβάσουμε την ομάδα. Θέλουμε να το κάνουμε αυτό.
Φαντάζομαι ότι μπορεί να γίνει και από τις άλλες ομάδες κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, μπορεί να δούμε μια αλλαγή στα ρόστερ. Θα δούμε σίγουρα. Ξέρω ότι η Άρτα που είναι ο βασικός αντίπαλος για την άνοδο και η Παραμυθιά ψάχνουν παίκτες. Θα δούμε. Εντάξει. Δεν σημαίνει ότι επειδή έχεις κάνει μια καλή ομάδα είναι εσύ ότι ανεβαίνεις. Μπορεί και να μην ανέβεις. Θα δούμε. Ένα-ένα. Τώρα πάμε στην Παραμυθιά την άλλη εβδομάδα που είναι πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Αυτό που ζήτησα και στα παιδιά είναι να πάμε έτοιμοι. Δεν με ενδιαφέρει αν κερδίσουμε ή χάσουμε, αλλά να πάμε έτοιμοι και να πάμε να παίξουμε. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Νεδέλικος από την ομάδα του Ιωνίου υποδέχτηκε το Κερκυριακό, τον νίκησε 64-58 και αν έτρεξε και αν φώναξε και αν πήρε φάουλ και αν ευστόχησε και αν έκανε και ένα σοου. Από όλα είχε το παιχνίδι σήμερα. Νομίζω ότι συνήθως τα βλέπουμε αυτά σε ένα παιχνίδι μεταξύ δύο Κερκυριακών ομάδων. Εντάξει, ήταν ένα ντέρμπι. Δεν έχει σημασία οι δυναμικές των ομάδων. Τα ντέρμπι είναι πάντα ντέρμπι. Θέλουμε και οι δύο ομάδες να κερδίσουμε. Ο Κερκυριακός έπαιξε πάρα πολύ καλά σήμερα. Έπαιξε μια άμυνα ζώνη στην οποία δυσκολευτήκαμε αρκετά, μας βγήκε ένα άγχος, έτσι είναι η ζώνη. Εάν βάλεις τα σουτ, έχεις ψυχολογία εσύ, αν τα χάσεις, αποκτά ψυχολογία η άμυνα, έτσι έγινε σήμερα. Στο τέλος καταφέραμε βέβαια να κερδίσουμε και κρατάμε αυτό. Είχατε τις πληγές σας τις προηγούμενες μέρες με τα κρούσματα, όπως σημαίνει σε όλες τις ομάδες ουσιαστικά. Τώρα, επειδή πλανάτε και το ότι αν θα είναι φιλάθλοι, θα σταματήσουν οι φιλάθλοι, θα δούμε τα παιχνίδια. Όλο αυτό ασκεί πίεση ψυχολογική. Κοίτα να δεις. Στις μέρες που ζούμε με τον κορονοϊό, να είναι στις ζωές μας πλέον, μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό. Ταλαιπωρηθήκαμε και εμείς από τον κορονοϊό, είχαμε 4 κρούσματα στην ομάδα. Προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε ακόμα, προπονούμαστε όσο μπορούμε. Θα υπάρχουν αυτά, όχι μόνο σε εμάς, σε όλες τις ομάδες. Είναι κάτι το οποίο επηρεάζει πιο πολύ την ψυχολογία. Αγωνιστικά, εμείς με το που μπαίνουμε στο γήπεδο, καλό θα ήταν να ήταν γεμάτο οι κερκίδες, γιατί παίζουμε πάνω απ' όλα μπάσκετ να το ευχαριστιόμαστε. Αλλά αν δεν γίνει αυτό, προχωράμε, θα παίξουμε τα παιχνίδια μας, θα παίξουμε για μας και ό,τι μπορούμε να αθληθούμε πάνω απ' όλα. Στόχος η άνοδος. Στόχος να παίξουμε καλό μπάσκετ, να βελτιωθούμε, γιατί θέλουμε πάρα πολύ δουλειά. Δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοδο αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να μιλάμε ότι θέλουμε να διορθωθούμε, θέλουμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και αν καταφέρουμε να παίξουμε το μπάσκετ που μας λέει ο coach στην προπόνηση, τότε ναι, θα μπορούμε να μιλήσουμε για άνοδο. Αλλά προς το παρόν δεν μπορούμε να μιλάμε για άνοδο, μιλάμε για βελτίωση της ομάδας. Καλή συνέχεια. Να'στε καλά, ευχαριστώ πολύ. Αυτά έγιναν στην αναμέτρηση του Ιωνίου με τον Κερκυριακό. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan Μποίκος Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποίκος Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα.
Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 2661044444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter, ανδρικά και γυναικεία, ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές με δύο καταστήματα, Μαντζάρου 26 και Πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο πολυμάρκετ. Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Έτοιμο παράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Πολυμάρκετ. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Πολυμάρκετ. Όλα εδώ. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα δώρα της οικογένειας θα τα βρεις στη Euronics Solomos. Bluetooth ακουστικά, μόνο 25 ευρώ. Tablet 10 inch Lenovo, με δώρο θήκη αξίας 20 ευρώ, μόνο 149. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi, μόνο 329. Laptop Hewlett Packard 15,6 inch με Windows 10, με δώρο τσάντα και ποντίκι, μόνο 399. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε το 2021 και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και δημιουργικό το 2022. Καλημέρα. Καλημέρα. Το καινούριο, ε. Και όχι μόνο. Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφ, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωραία μάτια, πού πας! Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ίντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά, εκατοντάδες θύματα διαρρήξουν και κλοπούν.
Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχεις Steel, έχεις ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά. Συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkiralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός. Επάρκεια. Εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 25 και στο 26610-308-95. Expert. Η ειδική. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο. Για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη. Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου. Όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452. Με αντιτονικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κρατασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κοτινάς Νικόλαος, Περιφερειακή Οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης, Εθνικής Αντιστάσεως 40, Εμπορικό Κέρκυρα. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. 3 χιλιόμετρο Εθνικής Πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος.
Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2-6-6-10-37-125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2-6-6-10-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Επιστροφή στις αθλητολογίες, δεύτερο μέρος. Πριν πάμε να δούμε την αναμέτρηση του Ολύμπου κόντρα στον Κάβο, να σας πω κάποια αθλητικά νέα των ημερών, τα οποία βεβαίως αξίζουν να αναφερθούν, γιατί είχαμε σημαντικές διακρίσεις για αθλητές, όπως την τέταρτη θέση για τον Δερματιδή στο Diamond Cup. Είχαμε πει εμείς ότι θα πάει υπό τις προπονητικές οδηγίες του Γιώργου Σάιτ. Τις 5 λοιπόν Δεκέμβρη στη Ρώμη αγωνίστηκε ο αθλητής του Γιώργου Σάιτ από το Σύλλογο Σωματικής Διάπλασης και Fitness Κέρκυρας στο Diamond Cup. Ο Θοδωρής Δερματιδής ήρθε τέταρτος στην κατηγορία 50+ και κέρδισε τις εντυπώσεις. Μάλιστα, ο Γιώργος Σάιτ μας έκανε κάποιες δηλώσεις για το θέμα αυτό. Είπε ότι ο ανταγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος, πολύ καλοί αθλητές από όλο τον κόσμο. Ο αθλητής πειράξε την τέταρτη θέση, αν και περίμενε το team κάτι παραπάνω. Αυτό όμως δεν μας ρίχνει, έχουμε πολλούς ακόμη αγώνες μπροστά μας. Το θετικό είναι ότι έπιασε μια πολύ καλή φόρμα, κάτι που ήταν και το ζητούμενο. Κρατάμε την τέταρτη θέση και προχωράμε, καθώς τα καλύτερα έρχονται εδώ. Ο Θοδωρής Δερματιδής με το μετάλλιό του, με την διάκρισή του, τέταρτος στο Diamond Cup, με συμμετοχή από ολόκληρο τον κόσμο. Πολύ σημαντική διάκριση. Και πάμε σε μια επίσης πολύ σημαντική διάκριση, παγκόσμια διάκριση για τον Άκη Παγκράτη, ο οποίος αγωνίστηκε, μας είχε κάνει δηλώσεις βέβαια πριν πάει στο Ocean Man, του είχαμε ευχηθεί καλή επιτυχία, ήρθε 8ος και πιστέψαμε είναι μια θέση πάρα πολύ σημαντική. Ο Άκης Παγκράτης λοιπόν κατέλαβε την 8η θέση στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ocean Man 2021 στα 5.000 μέτρα, έκανε χρόνο 1 ώρα 34 λεπτά. Και κατέκτησε 48η θέση στη Γενική Κατάταξη Ανδρών. Συνολικά συμμετείχαν 206 αθλητές από 37 διαφορετικές χώρες και αυτό κάνει ακόμα πιο σημαντική τη διάκριση του Άκη Παγκράτη και την 8η θέση στην κατηγορία στα 5.000 μέτρα. Συγχαρητήρια, πολλά παγκόσμιο πρωτάθλημα, πολύ σημαντικές παρουσίες. Μπράβο και στον Άκη. Τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αυτά λοιπόν όσον αφορά διακρίσεις των ημερών και εμείς πάμε να δούμε τον αγώνα του Ολύμπου κόντρα στον Κάβο. Υπήρξαν κάποια στιγμή εντάσεις, υπήρξαν νεύρα, ήταν αρκετά τα λεπτά των καθυστερήσεων στην αναμέτρηση αυτή. Τελικό σκορ 1-4 με την ομάδα του Κάβου να παίρνει το τρίποντο. Βεβαίως να σας πω ότι η ομάδα του Ολύμπου προέρχεται από πολλές μέρες απαραγίας, καθώς υπήρχαν πάρα πολλά κρούσματα σε ολόκληρη την ομάδα και δεν μπορούσε να προπονηθεί. Ο Κάβος από την άλλη είναι μια ομάδα που είναι αρκετά δεμένη. Και φαίνεται αυτό και στο γήπεδο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στην αναμέτρηση αυτή με τα πολλά γκολ και τον κόσμο να δίνει δυναμικό παρόν στο γήπεδο Ολύμπου, Όλυμπος Κάβος 1-4. Κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας, ένα παιχνίδι που περιμέναμε λίγο πιο δυνατό σήμερα του Ολύμπου κόντρα στον Κάβο, εδώ στο γήπεδο του Ολύμπου. Ο Κάβος πήρε την νίκη με 1-4, δύο γκολ στο πρώτο μέρος, δύο γκολ στο δεύτερο μέρος. Είχε την αλλαγή τερματοφύλακα, ο οποίος σε έχος μπαίνοντας σαν αλλαγή έβγαλε ασπροπρόσωπη την ομάδα. Κάτι τέτοιες ευκαιρίες νομίζω ότι δείχνουν σε ένα προπονητή πόσο έτοιμοι είναι και άλλοι παίχτες που υπάρχουν στον πάγκο. Γι' αυτό έχουμε και 18-19 παίχτες, γι' αυτό έχουν και συμμετοχή για όλοι οι παίχτες, όλη η ομάδα. Αν δείτε από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, οι λιγότερες συμμετοχές βασικών είναι 5 για τον καθένα.
Πολύ καλό και για το παιχνίδι. Είχε και την έντασή του, είχε απ' όλα σήμερα. Θέλατε την νίκη ούτως ή άλλως. Κοιτάξτε, καταρχήν παίξαμε μια ιστορική ομάδα, όπως είναι ο Ολύμπος, που στην πραγματικότητα απαγορεύεται να παίζει σε αυτές τις κατηγορίες βάσει ιστορίας. Σεβαστήκαμε την ομάδα του Ολύμπου, αλλά δεν το φοβηθήκαμε. Όπως είπαμε και στα παιδιά όλη τη βδομάδα, ο Ολύμπος είναι από απραξία σχεδόν 3 εβδομάδες, 4, δεν ξέρω, είχαν τα παιδιά προβλήμα με κορονοϊό, τον αλφαβήτα λόγο, δεν ξέρω ακριβώς τι γινότανε. Όσο πέρναγε η ώρα, τους είπα στα αποδυτήρια, το παιχνίδι θα γέρνει υπέρ μας. Χτυπήσαμε στα δύνατα σημεία της ομάδας και πιστεύω δίκαια κερδίσαμε. Τώρα, ο Κάβος είναι ένα κράμα. Έχεις φτιάξει μια ομάδα με πολλούς βλάστηδες, η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ κόσμο, πολλή οικογένεια. Αλλά ένα κράμα παικτών και μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική. Φέτος λοιπόν ο Κάβος τι θέλει να κάνει στην κατηγορία? Αυτό που θέλω να γίνεται σε κάθε ομάδα που πηγαίνω. Να είμαστε λίγο, καταρχήν να είμαστε αθλητική ομάδα. Έτσι, πάνω απ' όλα να είμαστε αθλητικοί, γιατί είμαστε ερασιτέχνες. Δουλεύουμε σε ερασιτεχνικά πλαίσια, άσχετα που μας θέλουν οι διοικήσεις επαγγελματίες. Προσπαθούμε να ευχαριστιόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς, σαν ποδοσφαιριστές, σαν προπονητές, να ευχαριστούμε αυτό που κάνουμε, να φεύγουμε γεμάτοι από το γήπεδο, να παρουσιάζουμε ένα πρόσωπο να μας ευχαριστεί. Να πηγαίνουμε και να λέμε: ωραία, τι ωραία περάσαμε. Αν είναι καλύτερη ομάδα ο αντίπαλος και κερδίσει, θα του δώσουμε το χέρι και θα φύγουμε. Είμαστε αυτής της φιλοσοφίας και έτσι θα συνεχίσουμε. Υπάρχει ανησυχία, μια και είμαστε σε μια δύσκολη εποχή. Πολλές ομάδες με κρούσματα, πολλοί αγώνες που αναβάλλονται. Υπάρχει καθόλου σαν σκέψη τι μελιγενέστε, αν υπάρξει κάποια αλλαγή ή οτιδήποτε? Είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Αυτά που γίνονται, είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι για όλα. Πιστεύω να μας έχει ο Θεός καλά. Έτσι, και μακριά από εδώ. Και να είμαστε κόσμο καλά. Του Κάβου στην κερκίδα, να ζει το κραυγάζει, να φωνάζει, να σας στηρίζει. Πάντα μας ακολουθεί ο κόσμος. Είναι το Α και το Ω. Είτε εδώ είτε εντός έδρας, αγαπάει την ομάδα και είναι πάντα δίπλα μας. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ. Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε. Πέρκλη σας Πιώδης από την ομάδα του Κάβου επικράτησε επί του Ολύμπου 1-4 για την Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Νομίζω ότι έχετε βρει τα πατήματά σας. Είστε μια ομάδα με πολλούς βλάσιδες, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά εντός γηπέδου αυτό αποδίδει και νομίζω ότι φέτος είναι μια χρονιά που τα πάτε πολύ καλά. Ανέκαθεν είμαστε μια ομάδα με πολλούς βλάσιδες. Νομίζω ότι ο κάθε παίκτης ξεχωριστά είναι μια πολύ καλή μονάδα και κάναμε ένα πολύ σημαντικό διπλό. Και νομίζω ότι ναι, έχουμε βρει τα ματήματά μας, αλλά παρόλο που είχαμε κάποιες απουσίες, νομίζω ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα. Σας φοβίζει το γεγονός ότι είναι δύσκολη περίοδος, ότι οι ομάδες έχουν κρούσματα, ότι δεν ξέρεις αύριο πώς θα είναι τα πράγματα, παιχνίδια αναβάλλονται? Νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι στην ίδια μοίρα, οπότε δεν νομίζω να μας φοβίζει κάτι τέτοιο. Εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο και νομίζω ότι θα τα πάμε ακόμα καλύτερα στο μέλλον. Άρα στόχος για φέτος στην κατηγορία? Νομίζω είναι τριάδα. Flow like water, so I'm going mainstream.
Γιάννης Γκαστεράτος από την ομάδα του ΚΑΒΟ επικράτησε επί του Ολύμπου 1-4 στο γήπεδο Ολύμπου και κόσμος από τον ΚΑΒΟ να ενισχύσει την ομάδα, να φωνάξει, να ζητώ κραυγάσει. Έχετε και τον κόσμο σας που σας ακολουθεί. Ναι, ναι, τους φωνάζουμε εμείς γιατί τους πληρώνουμε, τους δίνουμε κάποια χρήματα. Ναι, ευτυχώς. Πώς ήταν το παιχνίδι σήμερα? Νομίζω ότι το παιχνίδι πήγε αρκετά καλά για μας. Εντάξει, είχε την κατοχή ο Ολύμπος, αλλά εμείς χτυπήσαμε στην αντεπίθεση. Αρκετά καλά πιστεύω. Είσαστε ένα σύνολο δεμένο, δηλαδή δεν ξέρω, υπό τις οδηγίες του Κώστα, νομίζω ότι βρίσκεστε, τα έχετε βρει μεταξύ σας. Είμαστε όλοι μια οικογένεια, πραγματικά είμαστε όλοι μια γροθιά. Η ομάδα χάνει μαζί, κερδίζει μαζί και όλο ξεκινάει από τον προπονητή, κατά τη γνώμη μου. Μας έχει κάνει μια οικογένεια και νομίζω ότι αυτό θα συνεχιστεί και σε μια μεγάλη ήττα πιστεύω θα μείνουμε ενωμένοι. Είναι φυσιολογικό σε ένα παιχνίδι που δύο ομάδες διεκδικούν τη νίκη όταν ανεβαίνουν οι παλμοί να υπάρχουν έτσι εντάσεις, λίγα νεύρα, νομίζω φυσιολογικό. Ναι, φυσιολογικό, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο νομίζω. Εντάξει, ίσως είχαμε κάποιες καταστάσεις μέσα στο παιχνίδι που το όθησαν προς τα εκεί, αλλά ποδόσφαιρο είναι αυτό, έτσι είναι το παιχνίδι. Από την ομάδα του Ολύμπου υποδέχτηκε τον ΚΑΒΟ, ιτήθηκε 1-4. Βεβαίως τίμησε τον Βασίλη Μέξα σήμερα, έναν άνθρωπο που πέρασε από το σύλλογο και άφησε το στίγμα του. Κυνήγησε στα τελευταία λεπτά, κυνήγησε τον γκολ, κυνήγησε τις ευκαιρίες. Μια ομάδα που βρίσκεται τα πατήματά της, προσπαθεί να βρεθεί μέσα στο γήπεδο. Έχει περάσει δύσκολες μέρες με κρούσματα, με παιχνίδι πριν από λίγες μέρες, πάλι παιχνίδι σήμερα. Υπάρχουν άλλα δύο παιχνίδια ξαναβολή που πρέπει να οριστούν για τον Όλυμπο. Υπάρχει λίγο ένα άγχος με όλα αυτά που γίνονται, δηλαδή είναι δύσκολη περίοδος. Ταλαιπωρηθήκατε. Καλείστε να δώσετε πολλά παιχνίδια σε λίγες μέρες. Είναι δύσκολη αυτή η κατάσταση? Εντάξει, άγχος δεν υπάρχει, να το ξεκαθαρίσω αυτό. Υπάρχει μια πολύ δύσκολη περίοδος. Πέρασε όλη η ομάδα κορονοϊό. Είχαμε ένα πολύ κακό συμβάν που έγινε με τον κύριο Βασίλη Μέξα, ένας πολύ αγαπητός άνθρωπος, τον οποίο τον χάσαμε προχθές το βράδυ. Αυτό εντάξει, ήταν κάτι το οποίο μας συντάραξε, γιατί ένας άνθρωπος τον αγαπούσαμε πάρα πολύ. Ήταν ο μπαμπάς ενός μικρού παιδιού εδώ στην ομάδα, ενός ποδοσφαιριστή της ομάδας. Αυτό ήταν το συνταρακτικό γεγονός, ας πούμε, το οποίο εντάξει, προσπαθούμε και εμείς να το ξεπεράσουμε, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν καθημερινά στην προπόνηση, καθημερινά βοηθούσε στις εργασίες στο γήπεδο. Είναι κάτι το οποίο ένα τραγικό συμβάν και σαν Όλυμπο, σαν οικογένεια του Ολύμπου, σαν προπονητικό team οφείλουμε να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε αυτό το παιδάκι, το Βασίλη, για αυτό που έγινε για τον μπαμπά του. Τώρα, είχαμε στιγμές ένταση. Σε βλέπω ψύχρεμο όταν όλοι είναι μέσα στην ένταση και μέσα στην τζίτα και οι παλμοί έχουν ανέβει. Είσαι από τους πλέον ήρεμους. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει άγχος ή με την εμπειρία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια στα γήπεδα? Εντάξει, θεωρώ είναι συνδυασμός πραγμάτων. Καταρχήν, σήμερα θέλω να πω ότι εννοείται και δεν αντικατοπτρίζει το αποτέλεσμα, το σκορ, σε καμία περίπτωση στην εικόνα του αγώνα.
Η ομάδα του Ολύμπου ήταν για εμένα, ήταν από το πρώτο μέχρι το. Εντάξει, μέχρι να φάμε την κόκκινη, ας πούμε. Ακόμα και με την κόκκινη, θεωρώ ήταν κυρίαρχη. Ήταν η ομάδα που κυριάρχησε μέσα στο γήπεδο. Ο αντίπαλος είχε 100% ευστοχία. Στα δύο σουτ που έκανε, ευτύχησε να βάλει δύο γκολ. Εντάξει, το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Αλλά όσον αφορά αυτό που είπες για το άγχος και για την ηρεμία που έχει, εντάξει, εγώ έχω πει, εντάξει, εγώ έχω υπάρξει αθλητής ποδοσφαιριστής τόσα χρόνια, έχω αδικηθεί πολλές φορές από διαιτησία, έχω ευνοηθεί από τη διαιτησία, προσπαθώ όσο το δυνατόν να μην με επηρεάζει η διαιτησία, ό,τι λάθη και να κάνω, ό,τι είτε είναι υπέρ μας είτε είναι κατά μας, εγώ προσπαθώ να κρατάω ένα προφίλ το οποίο... Καταρχήν να μην ασχολείται με τη διαιτησία και να μην τα βάζει με τη διαιτησία. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να ασχοληθώ με τη διαιτησία. Ο Κάβος και συγκεκριμένα ο Όλυμπος, ο προπονητής, συγγνώμη, του Κάβου, δήλωσε ότι αντιμετωπίσαμε ένα πολύ ιστορικό σωματείο που δεν θα έπρεπε να είναι σε αυτή την κατηγορία. Θέλουμε να το ξαναδούμε σε μεγάλες κατηγορίες και ήταν τιμή μας που αντιμετωπίσαμε τον Όλυμπο. Ωραίες δηλώσεις. Ναι, είναι πολύ ωραίες δηλώσεις και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Εννοείται ότι ο Όλυμπος δεν πρέπει και δεν μπορεί να είναι σε αυτή την κατηγορία. Και έχουμε πει ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η ομάδα του χτισήματος και ότι θέλουμε να χτίσουμε έναν Όλυμπο ο οποίος βήμα-βήμα θα πάει στις μεγαλύτερες κατηγορίες, εκεί που ανήκει δηλαδή. Περιμένουμε δύο παιχνίδια ακόμη να οριστούν εξ αναβολής για τον Όλυμπο. Τρέχει όμως και η κανονική ροή του πρωταθλήματος. Αυτό θα πιέσει λίγο την ομάδα. Εξαρτάται πότε θα οριστεί και το επόμενο παιχνίδι. Τώρα αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν έχει οριστεί ακόμα το παιχνίδι. Παίξατε όμως την Τετάρτη, παίξατε πριν από λίγες μέρες, ξαναπαίξατε πάλι σήμερα. Εντάξει, το κακό είναι ότι νοσήσαμε όλοι μαζί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε προπονήσεις. Δηλαδή, χάσαμε τουλάχιστον δύο εβδομάδες από ομαδικές προπονήσεις. Είχαμε ενδιάμεσα και τραυματισμούς μυϊκούς παιδιών σημαντικών που είναι βασικά στελέχη της ομάδας. Όπως είπα, εντάξει, υπάρχουν αυτές οι δύσκολες περιόδους σε ομάδες. Εντάξει, θα τα απεξέλθουμε σε αυτό. Το δύσκολο είναι, ας είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά θα μπορούμε να τα φτιάξουμε. Δεν είναι για όλες τις ομάδες. Ακριβώς. Ναι, εντάξει, απλώς σε εμάς μας πέσανε όλα μαζί, αλλά εντάξει, είμαστε εδώ πέρα για να το φτιάξουμε. Είναι όμως σημαντικό να ξαναπούμε για την ετοιμότητα του Ολύμπου και το γεγονός ότι έχει ένα αποδυτήριο το οποίο το χρησιμοποιεί μόνο η ομάδα. Οπότε λοιπόν δεν υπήρχε εξάπλωση του COVID. Για να πούμε ότι αμέσως έγινε απολύμανση των εγκαταστάσεων, των αποδυτηρίων. Δηλαδή κινηθήκατε πάρα πολύ γρήγορα. Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που έγινε γιατί μιλάμε τώρα για 20 αθλητές μέσα και εξαπλώθηκε μόνο στις οικογένειές μας. Δεν βγήκε μέσα. Δεν εξαπλώθηκε ούτε σε αντιπάλους ούτε σε άλλους συνανθρώπους μας. Κινηθήκαμε πάρα πολύ γρήγορα, αστραπία θα έλεγα, και το περιορίσαμε μόνο μέσα στις οικογένειές μας. We'll be right back.
Σταύρος Ρούσος από την ομάδα του Ολύμπου ιτήθηκε από τον Κάβο 1-4. Πετύχε τον γκολ της τιμής στα τελευταία λεπτά. Ωστόσο, οι ομάδες αναμετρήθηκαν σε ένα παιχνίδι που είχε και εντάσεις, είχε και τα νεύρα. Συμβαίνουν αυτά, νομίζω, όταν δύο ομάδες διεκδικούν την νίκη και οι παλμοί είναι έτσι λίγο πιο αυξημένοι. Σίγουρα συμβαίνει όταν υπάρχουν μαρκαρίσματα, υπάρχουν εντάσεις, υπάρχουν σφυρίγματα, στραβοσφυρίγματα που λέμε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι ότι μετά από όλο αυτό το πράγμα που τραβήξαμε με τον COVID εδώ στην ομάδα, ακόμα δεν έχουμε επανέλθει από ό,τι φαίνεται. Και με το παιχνίδι, και το παιχνίδι της Τετάρτης και του Σαββάτου δεν ήμασταν καθόλου καλοί. Το θέμα είναι να σοβαρευτούμε και να δείξουμε ποια είναι η ομάδα στα επόμενα παιχνίδια που έχουμε. Ο Κάβος δηλώσε ότι είναι πολύ σημαντικό να παίζεις απέναντι σε έναν ιστορικό Όλυμπο και θα έπρεπε να δούμε τον Όλυμπο στις μεγάλες κατηγορίες, γιατί δεν είναι μια κατηγορία αυτή που του αξίζει Α1, είναι κάτι φαντάζομαι που το πιστεύεις. Σίγουρα αυτό εννοείται, αλλά αυτό πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο. Και στο γήπεδο μέχρι στιγμής δεν δείχνουμε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό το λόγο πρέπει να σοβαρευτούμε και να δούμε τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Ταλαιπωρηθήκατε όλοι. Νομίζω ότι έδρασε γρήγορα η ομάδα. Καταρχήν, παριορίζεστε σε ένα αποδυτήριο όλοι μαζί. Δεν το χρησιμοποιεί κανένας άλλος. Αυτό ήταν το πρώτο θετικό. Απολυμάνθηκαν οι χώροι πάρα πολύ γρήγορα το δεύτερο θετικό. Οπότε υπήρχε άμεση αντίδραση. Ναι, ναι. Ευτυχώς η ενημέρωση ήταν άμεση. Ο καθένας έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και προστατέψαμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους από αυτό που περνάμε όλοι τώρα. Όσο περνάνε οι μέρες και στα επόμενα παιχνίδια, θα βλέπουμε καλύτερη την ομάδα. Το ελπίζω. Να μαζευτούμε πριν τις γιορτές τώρα, γιατί θα έχουμε ακόμα πολλά παιχνίδια λόγω ότι αναβληθήκαν τα εξαναβολής. Να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να ανεβάσουμε την ομάδα πιο ψηλά από εκεί που είναι. Για την Α1 κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κέρκυρας. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα. Επιστρέφουμε με το μεγάλο ντέρμπι της Γ' Εθνικής Κατηγορίας. Αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός, η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα, βρίσκεται στην Κέρκυρα. 3 χιλιόμετρο εθνικής πέλεκα, 26610-48944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στη Nissan, Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στη Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266-10-44-444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος.
Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 2610-37-125. Πολυκατάστημα 30 φίλου. Ρούχα και ισορούχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 2610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης. Κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Paul & Peter. Ανδρικά και γυναικεία. Ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ. Επώνυμα fashion brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Με δύο καταστήματα. Μαντζάρου 26 και πλατεία Ανοτσιάτα. Paul & Peter. Θέλετε χειροποίητο σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, πολυμάρκετ. Θέλετε παιδικό δωμάτιο, κουζίνα, έπιπλα κήπου, πολυμάρκετ. Ή μήπως λευκά είδη διακοσμητικά. Μη χάνετε το χρόνο σας ψάχνοντας δεξιά και αριστερά. Ελάτε στο πολυμάρκετ. Από το 2004, μια σχέση εμπιστοσύνης. Ό,τι χρειάζεται το σπίτι και η επιχείρηση. Ετοιμοπαράδοτο σε άριστη ποιότητα και τη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Και μην ξεχνάτε, παράδοση και συναρμολόγηση αυθημερών δωρεάν. Πολυμάρκετ. Μέλος του ομίλου Home Plus και αποκλειστικό συνεργάτης Mediastrom στην Κέρκυρα. Πολυμάρκετ. Όλα εδώ. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα δώρα της οικογένειας, θα τα βρεις στη Euronics Ολομός. Bluetooth ακουστικά, μόνο 25 ευρώ. Tablet 10 inch Lenovo, με δώρο θήκη αξίας 20 ευρώ, μόνο 149. Ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi, μόνο 329. Laptop Hewlett Packard 15,6 inch, με Windows 10, με δώρο τσάντα και ποντίκι, μόνο 399. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείξατε το 2021 και σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και δημιουργικό το 2022. Καλημέρα! Καλημέρα! Το καινούριο, ε! Και όχι μόνο! Το καινούριο μας κατάστημα στην Πίνια, που εκτός από τα εκλεκτά κρέατα, διαθέτει μεγάλη ποικιλία προϊόντων ντελικατέσεν. Το γνωστό μας ήδη κατάστημα στην πλατεία Σαρόφ, με πλήρη γκάμα προϊόντων. Και το αρχικό μας πλέον κατάστημα στα τρία γεφύρια. Και αν δεν υπάρχει χρόνος, με λίγα μόνο κλικ, η παραγγελία σας μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά και να σας περιμένει ετοιμοπαράδοτη στο κατάστημα της επιλογής σας. Ή και να παραδοθεί στο σπίτι σας. Ωρε μάτια, πού πας! Λαβράνος. Είναι θέμα εμπιστοσύνης. Εσύ ακόμα ψάχνεις για ηλεκτρικές συσκευές? Εγώ εμπιστεύομαι πλέον μόνο την Electronet. Μία σχέση εμπιστοσύνης που χτίσαμε μαζί. Με ξεκάθαρες προτάσεις και φιλική εξυπηρέτηση. Έλα σε έναν κόσμο με απεριόριστες επιλογές και βρες όλες τις επώνυμες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές στις χαμηλότερες τιμές. Επισκεφτείτε το νέο τμήμα πληροφορικής και κινητής τηλεφωνίας. Νέο κατάστημα Electronet Μεσημέρης. Το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών στην Κέρκυρα. Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 201, Σολάρι, δίπλα στα Ιντερσπορτ. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Καθημερινά εκατοντάδες θύματα διαρρήξουν και κλοπών. Με σύστημα ασφαλείας Steel, αυτό θα ήταν ένα απίθανο σενάριο. Steel Security. Προστατεύουμε και ασφαλίζουμε το χώρο σας με συνέπεια και επαγγελματισμό από το 2003. Εξυπηρετούμε δεκάδες εγκαταστάσεις στην Κέρκυρα. Με σύγχρονα συστήματα συναγερμού και καμερών ασφαλείας που προστατεύουν και επιτηρούν 24 ώρες το 24ωρο. Διαθέτουμε τεχνογνωσία, εμπειρία και εχεμήθεια σε κάθε μας έργο. Με ειδική άδεια από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Έχει Steel, έχει ασφάλεια. www.steelsecurity.gr. Κέρκυρα Lines. Ταξιδέψτε με τα πλοία της Κέρκυρας. Προς Κέρκυρα, Ιγουμενίτσα, Παξούς. Ταξιδέψτε με άνεση και ασφάλεια, γρήγορα και οικονομικά.
συμμετέχουμε και στηρίζουμε την ανάπτυξη του τόπου μας. Κάντε online κράτηση στο kerkeralines.com και κερδίστε έκπτωση 50% στη γραμμή Κέρκυρα Ιγουμενίτσα. Expert. Ποιότητα. Εμπιστοσύνη. Γνώση. Επαγγελματισμός. Επάρκεια. Εξυπηρέτηση. Ζήσε την εμπειρία Expert στην Εθνική Παλαιοκαστρίτσας 25 και στο 26610-308-95. Expert. Η ειδική. Χρειάζεσαι ηλεκτρολόγο. Για νέο έργο, για ανακαίνιση, για βλάβη. Τον χρειάζεσαι τώρα, φίλε πελάτη. Ο Σύλλογος Ηλεκτρολόγων Κέρκυρας ενημερώνει. Μην εμπιστεύεστε άτομα που δεν σας επιδεικνύουν την ηλεκτρολογική τους άδεια. Θεωρήσε συνυπεύθυνος. Αν σε ενδιαφέρει το αποτέλεσμα, η σίγουρη και ασφαλής εργασία, μην ψάχνεις άλλο. Μην ψάχνεις αλλού. Και θυμήσου, εμείς οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι δεν παίζουμε με τις ζωές σας και τις ζωές των παιδιών σας. Τηλέφωνο εξυπηρέτησης 266 10 25 567. Γεύση όπως παλιά. Τεχνογνωσία όπως σήμερα. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Μια ολοκληρωμένη μονάδα παραγωγής με ζώα που ζουν ελεύθερα. Το καλύτερο κρέας και γαλακτοκομικά από την κερκυραϊκή γη. Απευθείας στο τραπέζι σας. Μοσχαράκι, αρνί και κατσίκι. Φρέσκο γάλα, γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα. Άριστης ποιότητας και υψηλής θρεπτικής αξίας. Κτηνοτροφική Κέρκυρας. Γιατί η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Δεν χρειάζεται να πονάς ούτε εσύ, ούτε η ελιά σου, όταν πονάς τη δουλειά σου. Ελαιοραπτιστικό μηχάνημα Steel SP452 με αντιτονικό σύστημα που μειώνει σημαντικά τους κρατασμούς στα χέρια και τους τραυματισμούς στην ελιά. Steel. Όλα όσα χρειάζεσαι. Πιστοποιημένοι αντιπρόσωποι Steel. Κοτινάς Νικόλαος. Περιφερειακή οδός Λευκύμης, Λευκύμη. Μαρτίνης Σταμάτης. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας, Σολάρι, Κέρκυρα. Μηχανεμπορική Κώστας Τσιριγκάκης. Εθνικής Αντιστάσεως 40. Εμπορικό Κέρκυρα. Η αξιοπιστία, η εγγύηση, η ασφάλεια έχουν ένα όνομα. Nissan, Μποϊκός Κοντός. Η νούμερο 1 εξυπηρέτηση πελατών Nissan στην Ελλάδα βρίσκεται στην Κέρκυρα. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνική Πέλεκα, 2610-48-944-45. Απέκτησε το νέο σου αυτοκίνητο στην Nissan Μποϊκός Κοντός. Εσένα ποιο σου ταιριάζει? Ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός για την Κέρκυρα. Η μεγάλη συνεργασία της Φακιανάκης Academy με την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Η Σχολή Ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού εμπιστεύτηκε την εκπροσώπησή της στην Κέρκυρα στις Φακιανάκης Academy. Για την αποτελεσματικότητά της, για τις κορυφαίες εγκαταστάσεις στο κανόνι, για τα έμπειρα προπονητικά στελέχη. Η Σφακιανάκης Academy απογειώνεται και μαζί της το τοπικό μας ποδόσφαιρο. Τα παιδιά θα ζήσουν συγκλονιστικές εμπειρίες και με επισκέψεις και παρακολούθηση αγώνων του Ολυμπιακού. Σφακιανάκης Academy και Ολυμπιακός. Μια κορυφαία συνεργασία. Για επικοινωνία, πληροφορίες, εγγραφές 266 10 44 444. Η Σφακιανάκης Academy μπαίνει σε μια νέα εποχή. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Για τον επαγγελματία αλλά και τον απλό μάστορα, εργαλεία, υλικά και χρώματα για κάθε ανάγκη. Χρώματα Σκιαδόπουλος. Η συμμετοχή σε σεμινάρια μεγάλων εταιριών και η συνεχής ενημέρωση δίνουν τη δυνατότητα εξειδίκευσης και αποτελεσματικότητας. Με εμπειρία 50 χρόνων μετά τα φανάρια αεροδρομίου. 26610-37125. Πολυκατάστημα Τριανταφύλου. Ρούχα και ισόρουχα για όλη την οικογένεια στις καλύτερες τιμές. Μεγάλα μεγέθη, ποικιλία σε σχέδια και χρώματα. Ιωάννου Θεοτόκη 45, έναντι Ιωνίου Πανεπιστημίου. 26610-43-180. Κόσμημα Zenith. Υπέροχα σχέδια σε χρυσό, λευκό, χρυσό και ασήμι. Βέρες, δώρα βάπτισης, κορνίζες και μοναδικά κοσμήματα για κάθε περίσταση. Κόσμημα Zenith. Παύλος Ανδριώτης, κοντά σας από το 1974 για να γίνει κάθε στιγμή ξεχωριστή.
Επιστροφή για το τελευταίο ημέρο της εκπομπής. Πριν πάμε να δούμε το Λευκύμης ΟΦΑΜ και τη νίκη της ομάδας Λευκύμης με 2-0, πάμε να σας πω για την συνάντηση που είχε η Ελληνική Ομοσπονδία Κρίκετ με την Δήμαρχο. Υπήρχε μια συνάντηση λοιπόν με ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κρίκετ, της ΕΛΟΚ, ο Κυριάκος Κατσόρας, συναντήθηκε με τη Δήμαρχο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, την κυρία Μερόπη Ινδρέου. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος του ΔΣ Στυλιανός Γούστης και ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Κοσκινάς. Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο προγραμματισμού και ενημέρωσης αγωνιστικών εκδηλώσεων αθλητικής αναψυχής και σχεδιασμού. Υπάρχουν δράσεις που θα γίνουν από το κρίκετ και ενημερώθηκε βεβαίως η Δήμαρχος. Θα υπάρξει συνδιοργάνωση αγωνιστικών και λοιπόν πολιτιστικών εκδηλώσεων εν ώψη προγραμματισμένης επίσκεψης δημοσιογράφων από το Ηνωμένο Βασίλειο, παρακαλώ, τον επόμενο Μάιο. Η ένταξη βεβαίως της διοργάνωσης μπήκε στο Μητρό, έγινε ένταξη της διοργάνωσης στο Μητρό Αθλητικών Εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Βεβαίως υπάρχει το θέμα αναβάθμισης του γηπέδου στην κάτω πλατεία, αντικατάσταση τάπητα κρίκετ και εγκατάσταση υποδομής για την τοποθέτηση προστατευτικών δικτύων κατά τη διάρκεια των αγώνων, συνεργασία για το σχεδιασμό του εορτασμού των 200 χρόνων από τον πρώτο αγώνα κρίκετ το 2023 στην Κέρκυρα, χρονοδιάγραμμα. Ήταν για όλα ενημερωμένη η Δήμαρχος και βεβαίως κατέθεσαν όλες τις προτάσεις οι άνθρωποι της ΕΛΟΚ. Ενημέρωση για διεθνείς αγωνιστικές εκδηλώσεις που θα λάβουν χώρα το 2022, φεστιβάλ με ξένες ομάδες στην Κέρκυρα, πρωτάθλημα Hellenic Premier League, μετάβαση της εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Φιλανδία, προγραμματισμός τουρνουά απόδημο ελληνισμού και φίλων της Ελλάδας και υλοποίηση αναπτυξιακού ευρωπαϊκού προγράμματος μικρών ηλικιακών κατηγοριών. Οπότε έχουμε να δούμε πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το κρίκετ. Αυτά έγιναν στη συνάντηση της Ομοσπονδίας με την Δήμαρχο. Και πάμε τώρα στο παιχνίδι αυτό το σημαντικό. Παρότι διαφορά η βαθμολογική των δύο ομάδων ήταν αρκετά μεγάλη, με τον ΟΦΑΜ να έχει 10 βαθμούς, η Λευκύμης τελευταία θέση με ένα μόλις βαθμό. Σε ένα παιχνίδι που παρόλη τη βροχή, τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι φιλάθλοι έδωσαν δυναμικό παρόν, η Λευκύμης αναδείχθηκε νικήτρια. Πάμε εμείς να δούμε ρεπορτάζ, γκολ και δηλώσεις από την αναμέτρηση της Λευκύμης κόντρα στον ΟΦΑΜ. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από το γήπεδο της Λευκύμης για την αναμέτρηση της κερκυραϊκής ομάδας. Των δύο κερκυραϊκών ομάδων ουσιαστικά, Λευκύμη, ΟΦΑΜ, αναμετρώνται σήμερα για την 7η αγωνιστική του δευτέρου ομίλου της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Ο καιρός δεν μας έκανε τη χάρη, έχει αρχίσει ήδη να ψυχαλίζει. Θα πάμε να δούμε εμείς την επίθεση για τον ΟΦΑΜ. Θα διώξει μπροστά από την εστία του Γκακού ο Γρηγοριάδης. Ένα παιχνίδι μετά τον τραυματισμό του στον Αστράγαλο. Φαίνεται να πηγαίνει καλύτερα ο παίκτης, ο οποίος βρίσκεται σαν αλλαγή. Το κόρνερ για την ομάδα της Λευκύμης. Κόσμος μπροστά από την εστία του Σκάρπου. Κάνει την εκτέλεση, θα κάνει ο Νίκητς ένα σούτ. Θα αποκρούσει ο Σκάρπος, θα κοντράρει πάνω στο σώμα του. Γρηγοριάδης του υποδεικνύει ο βοηθός στο σημείο. Ματσοβίλα. Πουλημένος. Πουλημένος ανεβαίνει. Από το μαρκάρισμα του Χαρβαλιά. Μπαλά στον Γρηγοριάδη. Γρηγοριάδης θα κάνει τη σέντρα, βγαίνει ο Γκάκος, ο Σκάρπος, συγγνώμη. Σάββα Σιδερόπουλος για την ομάδα του ΟΦΑΜ. Δεν του κάνει το δώρο σήμερα η ομάδα εν ώψη της ονομαστικής του εορτής κόντρα στην Λευκύμη, η οποία πήρε το πρώτο τρίποντο στην κατηγορία μετά από 6 παιχνίδια χρειάστηκαν να περάσουν ώστε στην 7η αγωνιστική να κερδίσει τον ΟΦΑΜ. Παρότι όμως η βαθμολογική διαφορά των δύο ομάδων ήταν μεγάλη, φαντάζομαι ότι δεν υποτιμήσατε καθόλου τον αντίπαλο. Σε ένα τοπικό ντέρμπι με δύο παραδοσιακές ομάδες και ιστορικές όπως είναι η Αθλητική Ένωση Λευκύμης και ο ΦΑΜ, δεν έχει καμία θέση, βαθμολογική θέση της κάθε ομάδος. Αυτό τονίσαμε και όλη την εβδομάδα στα παιδιά. Δουλέψαμε σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Δυστυχώς δεν πήγανε καλά, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Και με την απόφαση, ειδικά και στο δεύτερο, με την απόφαση που κάνει ότι δίνει ο επόπτης, γυρίζουν, λέω, δεν ξέρω αν έχουν βάλει και βάρση στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί έχουν προηγηθεί δύο φάσεις να βγούμε εμείς στην κόντρα για γκολ και γυρίζει πίσω με εντολή του επόπτη και δείχνει πέναλτι και
και κόκκινη. Αυτό μας έβγαλε, πιστεύω, λίγο νευριάσαμε να πω, αλλά εντάξει, πιστεύω ότι από εκεί και πέρα και μετά δείξαμε, δεν το παρατήσαμε το παιχνίδι, προσπαθήσαμε με οποιοδήποτε τρόπο να μπούμε ξανά στο παιχνίδι. Εντάξει, δεν τα καταφέραμε. Ένα παιχνίδι είναι. Θα κοιτάξουμε να ηρεμήσουμε, να διαχειριστούμε σωστά το παιχνίδι αυτό. Έχουμε το μαξιλαράκι αυτό των 10 βαθμών και πάμε το επόμενο παιχνίδι. Να ευχηθώ και στη Λευκή καλή συνέχεια. Δηλαδή, είναι δύσκολα τα πράγματα και για την ομάδα μου και για την αθλητική λογική. Τον τρόπο που μα αντιμετωπίζουν στα εκτός έδρας και με τα έξοδα, αλλά και όσον αφορά και τη διαιτησία. Τέλος πάντων, να έχουμε καλή συνέχεια. Να πω και περαστικά στα παιδιά που βγήκαν τραυματίες έξω. Είναι και αυτό ένα πρόβλημα. Και να δούμε το επόμενο παιχνίδι. Τελευταία σκηνή του αγώνα, οι παίκτες να αγκαλιάζονται, έχοντας σφυρίξει τη λήξη διαιτητής, να αγκαλιάζονται, να δίνουν συγχαρητήρια στον άλλο. Νομίζω ότι κρατάμε και αυτό πέραν του σκορ και του αποτελέσματος, είναι πολύ σημαντικό. Σίγουρα δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα μεταξύ μας. 90 λεπτά είναι ένα παιχνίδι. Δυστυχώς η κάθε ομάδα, είτε από εδώ είτε από εκεί, έχει τους λίγο πιο θερμόαιμους, να πω. Λίγο αυτούς που δεν καταλαβαίνουν τι θα γίνει στη συνέχεια. Τέλος καλά, όλα καλά. Είδες και ότι εγώ στο τέλος του παιχνιδιού και με τον Παναγιώτη και πριν το παιχνίδι. Εντάξει, αυτά είναι. Ένα παιχνίδι το κερδίζει ο καλύτερος, ο πιο τυχερός. Έτσι. Και ο κόσμος πάντως, ο κόσμος και των δύο ομάδων που είναι πάντα απαιτητικός και ο κόσμος του ΟΦΑΜ σήμερα εδώ στο παρόν, παρόλο τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, στήριξε την ομάδα. Ο ΟΦΑΜ μας βοηθάει, οι φιλάθλοι μας βοηθάνε σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια και ειδικά και σήμερα με την Αθλητική Ένωση Λευκύμης που είναι και κοντά στο χωριό. Το έκανε και πράξη σήμερα, δυστυχώς δεν τους ευχαριστήσαμε. Πιστεύω ότι θα γίνουμε καλύτεροι, ούτως ώστε την Κυριακή παίζουμε με τον πρωτοπόρο μακεδονικό, να τους κάνουμε ένα δώρο γιατί στα δύο τελευταία παιχνίδια δεν τους ευχαριστήσαμε. Θα κάνει την κεφαλιά ο Γρηγοριάδης εκεί, αλλά δεν θα μπορέσει να σκοράρει. Δεκάρνε, τώρα θα κουμπίσει την μπάλα. Δεκάρνε, θα βγει ο Ντάκος, αλλά θα μπει το γκολ. Διώχνει. Ο κόσμος του ΟΦΑΜ θέλει να δώσει παλμό στην ομάδα. Ήρθε πλήρως εξοπλισμένος για το παιχνίδι αυτό. Νίκητς, Πανταζής, θα κάνει την παλιά, τρέχει να προλάβει ο Γαστεράτος, αλλά έχει σηκώσει το σημαίακι ο βοηθός. Γιάννης Γωνιάδης από την ομάδα του ΟΦΑΜ αντιμετώπισε την Λευκύμη για την 7η αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Η Λευκύμη πήρε το πρώτο της τρίποντο. Μετά από 7 αγώνες, τόσοι χρειάστηκαν, ο ΟΦΑΜ διεκδίκησε την αναμέτρηση. Ήθελε μετά την προηγούμενη ήττα να πάρει την νίκη σήμερα. Λίγα λόγια για το παιχνίδι, δύσκολο βέβαια. Εντάξει, σίγουρα ήταν ένα ντέρμπι. Δεν έχει σημασία η βαθμολογική θέση του αντιπάλου. Ήταν ένα ντέρμπι κερκυραϊκό. Σίγουρα δεν θέλαμε πρωτίστως να χάσουμε. Ήρθαμε για την νίκη όμως. Παρ' όλα αυτά δεν μπήκαμε καλά στο παιχνίδι. Στο πρώτο μήχρονο μπορώ να πω ότι δεν ήμασταν καν στο γήπεδο. Παρ' όλα αυτά δεν μας απείλησε η γήπεδοχος ομάδα. Από ένα στημένο και από ένα λάθος μαρκάρισμα δεχτήκαμε τον γκολ. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο να το παλέψουμε, μήπως καταφέρουμε να το γυρίσουμε το παιχνίδι. Έγινε μια φάση εκεί την οποία εγώ δεν έχω προσωπική άποψη, δεν ξέρω τι έγινε. Δόθηκε αποβολή και πέναλτι. Τα πράγματα έγιναν δύσκολα για μας μετά. Δεν το παρατήσαμε, προσπαθήσαμε παρόλα αυτά. Ιτηθήκαμε στο τέλος και κοιτάμε μπροστά να δούμε πώς μπορούμε να συνεχίσουμε. Οι τελευταίες φάσεις του αγώνα, οι τελευταίες στιγμές μάλλον ήταν οι παίκτες να αγκαλιάζονται, να δίνουν συγχαρητήρια ένα στον άλλο. Νομίζω ότι αυτά κρατάμε σε τέτοια παιχνίδια, έτσι δεν είναι, πέραν του σκορ. Σίγουρα όταν τελειώνει το παιχνίδι, όλοι οι παίκτες είναι αγκαλιασμένοι και φεύγουν από το γήπεδο. Μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν τα νεύρα. Όταν ειδικά ένα ντέρμπι, το πάθος και η δύναμη κυριαρχεί. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε στο τέλος κάθε αγώνα και συνεχίζουμε. Τώρα λοιπόν θα γίνει εκτέλεση του φάουλ. Ο Γωνιάδης αφήνει για τον Σπίνουλα, αλλά το σουτ είναι αρκετά άστοχο. Στο 52ο λεπτό χρόνου, Θύελλας ανακοινώνει Ηρακλής Αμπελοκήπων 0-0, Μέγας Αλέξανδρος Τρικάλων, Κτηνοτροφικός Αστέρας 1-0, Αθλητική Ένωση Ποντιών Καραγιαννίων Κοζάνης Γιαννιτσά 2-1, Δεσαϊκός, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας 1-1, Λευκύμη ΟΦΑΜ 1-0, σκορ που διαμορφώθηκε στο πρώτο μέρος, στο 24ο λεπτό. Κεφαλιά από τον Ταμπάκου. Ντεκάρνε,
Σηκώνει το σημαίακι ο βοηθός για τον Γεωργακόπουλο. Κωστακιώτης βάζει το πόδι του εκεί και ο Χαρβαλιάς. Πολλοί παίχτες πεσμένοι αυτή τη στιγμή. Καμαρά σηκώθηκε. Χαρβαλιάς πατάει τεστάρι το πόδι του. Γρήγορη εκτέλεση από τον Ταμπάκου. Σπίνουλας. Σπίνουλας θα κάνει το σούτ. Είναι αρκετά έξω από την εστία του Γκάκου. Σκάρπος. Σκάρπος θα κάνει το βολέ. Μπαλέ διεκδικούν Γεωργακόπουλος και οι παίκτες του ΟΦΑΜ. Γαστεράτος ανεβαίνει με την μπάλα. Γαστεράτος και αποκρούει ο Σκάρπος. Παναγιώτης Κορομπόκης πρώτο τρίποντο και την ομάδα της Λευκύμης. Στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία αντιμετώπισε τον ΟΦΑΜ. Οι δύο κερκυριακές ομάδες κοντραρίστηκαν με δύσκολες καιρικές συνθήκες, αλλά με τον κόσμο και των δύο ομάδων να δίνει δυναμικό παρόν. Νίκη πολύ σημαντική, φαντάζομαι, και πολύ σημαντικό το τρίποντο. Ναι, αλλά όπως σας λέω σε κάθε παιχνίδι, δεν παίζουμε για τους τρεις βαθμούς. Μάλλον, να το πω καλύτερα, παίζουμε πάντα να κερδίσουμε, αλλά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου πόσους βαθμούς κατακτούμε και θα κοιτάξουμε τον βαθμολογικό πίνακα μία φορά στο τέλος. Εμείς φέτος, σήμερα, νομίζω δεν κερδίσαμε επί της ουσίας ούτε τρεις πόντους, ούτε τοπικό ντέρμπι, ούτε τίποτα. Αυτό που κερδίσαμε και το χρειαζόμασταν πάρα πολύ είναι χαρά, γιατί η ομάδα αξίζει χαμόγελο. Για να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε στην προπόνηση και στον ίδιο το αγώνα, να το διασκεδάσουμε πολύ για να παίξουμε ακόμα καλύτερα. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σημαντικό και ότι ουσιαστικά κερδίσαμε χρόνο για να δουλέψουμε ακόμα καλύτερα από αύριο. Ψυχολογικά όμως αυτή η νίκη δεν θα δώσει έτσι ένα βαντάζ στην ομάδα μετά τα αρνητικά αποτελέσματα? Ψυχολογικά σας λέω, η ψυχολογία είναι δουλεύω καλύτερα, γίνομαι καλύτερος, νιώθω καλύτερα, νιώθω ότι πατάω καλύτερα στο γήπεδο, άρα ανεβαίνει η ψυχολογία μου. Το συνέστημα είναι που αλλάζει, που πραγματικά είναι όμορφο και μας είχε λείψει να χαμογελάσουμε μετά από αγώνα, γιατί κακά είναι τα ψέματα, μπορεί τα παιδιά να βελτιωνόμασταν σαν εβδομάδα με τη βδομάδα, αλλά όταν την Κυριακή είχαμε αρνητικά αποτελέσματα, ξέρετε ότι τη Δευτέρα ερχόντουσαν με ένα συνέστημα το οποίο δεν ήταν το ιδανικό για να συνεχίσουν την προσπάθεια από εκεί που την αφήσαμε. Νομίζω ότι από σήμερα θα έχουμε μεγαλύτερη αισιοδοξία και θα μπορέσουμε να δουλέψουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και χαρά. Ο απαιτητικός κόσμος και σήμερα με δύσκολες καιρικές συνθήκες, με βροχή, δεν έφυγε από την κερκίδα με την ομπρέλα του, με το σκούφο του, στήριξε την προσπάθεια της Λευκύμης και πάντα έτσι κάνει. Ναι, ο κόσμος είναι απαιτητικός. Δεν μπορείς να. Μια ομάδα που έχει φιλάθλους. Οι φιλάθλοι είναι από τη φύση τους απαιτητικοί. Όλοι μας, έτσι, και αυτοί που συμμετέχουμε σε μία, δεν μπορούμε να θεωρούμε εντός εισαγωγικών μειονέκτημα αν ο φίλος είναι απαιτητικός ή οτιδήποτε. Πάντα το χρειαζόμαστε. Δεν υπάρχει η υγεία στο ποδόσφαιρο όταν είναι άδειες κερκίδες. Ομάδες δεν μπορούν να γίνουν μεγάλες όταν δεν έχουν κόσμο και είμαστε τυχεροί που η Λευκύμη έχει οπαδούς που την αγαπάνε και την υποστηρίζουν. Κόρνερ θα διώξει ο Σπίνουλας. Σφύριγμα από την Πιγκίου για παίκτη που βρίσκεται στο έδαφος και βγάζει κόκκινη κάρτα. Φωνάζει κάποιους παίκτες κοντά της η κυρία Πιγκίου. Φωνάζει κάποιους παίκτες κοντά της, οι οποίοι είναι κοντά στο βοηθό. Δεν φεύγουν από το βοηθό μετά τη σύστασή της. Γεωργακόπουλος περιμένει το σφύριγμα της Πιγκίου. Πέναλτι για τη Λευκύμη, προηγείται ήδη 1-0 από το πρώτο μέρος. Γεωργακόπουλος. Τώρα η εκτέλεση. Σκοράρει ο Κώστας Γεωργακόπουλος. 63ο λεπτό. Κώστας Ανδριώτης μετά από καιρό μπήκε, αγωνίστηκε κόντρα στη Λευκύμη στα τελευταία λεπτά βέβαια της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική κατηγορία. Δύο κερκυριακές ομάδες κοντραρίστηκαν, αγωνίστηκαν με τη Λευκύμη να κερδίζει 2-0. Περιμένατε ότι θα είναι δυνατό παιχνίδι παρότι η Λευκύμη είναι στη τελευταία θέση της βαθμολογίας? Σίγουρα περιμέναμε ότι θα ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. Η Λευκύμη βρισκόταν σε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να πάρει τους πολύτιμους βαθμούς που πήρε. Ξέραμε ότι θα πάει στη δύναμη. Ο καιρός, όπως εξελίχθηκε με βροχή, μόνο έτσι μπορούσε να γίνει το παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήρθε η ήττα για μας.
και συνεχίζουμε και προχωράμε μπροστά. Πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα τώρα σε έναν όμιλο που είναι δύσκολος από μόνος του με τα ταξίδια και τις μετακινήσεις που έχετε να κάνετε, υπό την απειλή πάντα του κορονοϊού και με κρούσματα σε διάφορες ομάδες, υπάρχει καθόλου μια ψυχολογική πίεση? Εντάξει, εννοείται υπάρχει μια ψυχολογική πίεση, γιατί σε αυτή την κατηγορία και ο ένας πόντος είναι πολύτιμος, γιατί στο τέλος θα κάνουμε τη συγκομιδή των βαθμών μας. Και κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά, και κάθε παιχνίδι κοιτάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από θέμα βαθμολογικού ενδιαφέροντος. Πανταζής, Ματσοβίλα, Πανταζής, για τον Πουλημένο. Πάει να πιέσει ο Χαρβαλιάς, θα γίνει σέντρα για τον Γεωργακόπουλο υπό την πίεση του Τζορμπατζίδη. Παπαδόπουλος, Νίκητς, βγαίνει ο Σκάρπος, Θοδωράκης, κάνει την παλιά, είχε βγει ο Σκάρπος, ίσως το θεώρησε ευκαιρία. 78 λεπτό. Σκάρπος. Φτάσει μπάλα στον Αρμενιάκο. Πουλημένος. Δεν πιάνει την παλιά όπως ήθελε ο Σούκερας. Ευκαιρία. Λαζάρος Κωστακιώτης για την ομάδα της Λευκύμης, πρώτο τρίποντο της κερκυριακής ομάδας στην κατηγορία. Αντιμετώπισε τον ΟΦΑΜ σε ένα δύσκολο παιχνίδι και με δύσκολες καιρικές συνθήκες πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς. Πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Σήμερα το παλέψατε από το πρώτο λεπτό. Ναι, εννοείται. Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, στη διοίκηση και στον προπονητή. Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια σήμερα. Το κλίμα δεν ήταν τόσο καλό, γιατί όταν κάνεις την πρώτη ήττα, τη δεύτερη, την τρίτη και έχεις ένα βαθμό και βλέπεις την κορυφή να έχει 16 πόντους. Και τις από πάνω σε ομάδες να σε περνάνε 4-5 βαθμούς, αν χώνεσαι. Μπήκαμε μέσα με ψυχή, δύναμη και ήμασταν καλύτεροι σήμερα, πιστεύω, στο παιχνίδι. Ψυχολογικά, πόσο θα σας βοηθήσει αυτή η νίκη? Θα δούμε. Βλέπουμε το κάθε μάτς ξεχωριστά. Σήμερα πήραμε μόνο 3 βαθμούς. Συνεχίζουμε. Θα είναι δύσκολα τα πράγματα. Πιστεύεις ότι μπορεί η Λευκύμη τώρα μετά τους 4 βαθμούς σιγά-σιγά να κερδίσει έδαφος? Ναι, πιστεύω ναι. Ότι τώρα παίζουμε στο επόμενο παιχνίδι εκτός έδρας, νομίζω, στα Γενιτσά. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Εκτός Κέρκυρας πάντα είναι δύσκολα παιχνίδια. Πάμε να κερδίσουμε και εκεί. Καλή συνέχεια, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπάλα στον Σπινούλα. Καμαρά. Καμαρά. Η μπάλα είναι για τον ΟΦΑΜ. Σπινούλας. Σπινούλας. Πιάνει την κεφαλιά ο Παπαδόπουλος. Θοδωράκης. Θοδωράκης για το φάουλ της Λευκύμης. Θοδωράκης. Κάνει το, εκτελεί το φάουλ στην αγκαλιά του Σκάρπου η μπάλα. Ο αρχηγός της Λευκύμης, Μπρανισλαβ Νίκητς, κοντά μας. Πρώτο τρίποντο, σημαντική τρεις βαθμοί για την κερκυριακή ομάδα. Αντιμετώπισε τον ΟΦΑΜ κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες στο γήπεδό της. Με τον κόσμο να δίνει το παρόν, πολύ δυναμικό παρόν και πολύ ένταση σήμερα στο γήπεδο. Πήρε λοιπόν τη νίκη που τη χρειαζόταν, έτσι δεν είναι, μια πολύ σημαντική. Ακριβώς, πρώτα απ' όλα καλησπέρα. Ένα πολύ σημαντικό τρίποντο, μια πάρα πολύ σημαντική νίκη, γιατί η χρονιά μας παρακολουθείς, ξέρεις πώς είναι, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά, όμως μετά πληρώσαμε κάποια πράγματα, πολλά παιχνίδια, πολλά λεπτά, ήδη οι παίκτες πήραν το βάρος του παιχνιδιού και ξεκινήσαν οι τραυματισμοί. Δεν ξεκινήσαμε το πρωτάθλημα όπως πρέπει, μείναμε αρκετά πίσω, μετά είναι και ψυχολογικό θέμα, το ξέρουμε πάρα πολύ καλό, γιατί, καλά όλοι, δεν είναι ούτε ποιότητα, ούτε quality, ούτε τίποτα. Απλά είναι αυτό το ψυχολογικό θέμα που μπήκαμε σε ένα τρυπάκι. Ευτυχώς ήρθε μια, όπως είπα, σημαντική νίκη σήμερα. Σε ένα τοπικό ντέρμπι, δεν θα έλεγα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί ήταν πολύ, πολύ σημαντικό παιχνίδι για μας. Πήραμε τη νίκη, το τρίποντο. Φτάσαμε στους 4 πόντους, έχουμε πάρα πολύ, δηλαδή αυτό δεν έχουμε κάνει τίποτα, δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Είναι ένα καλό βήμα και τι πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε, να δουλέψουμε. Είναι μια καλή ψυχολογική ένεση αυτό.
Είναι. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δεν βρισκόταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Λογικό είναι, ποδόσφαιρο είναι έτσι. Οι νίκες φέρνουν ψυχολογία, οι ήττες φέρνουν κακή ψυχολογία. Όμως έχουμε και ένα πρόβλημα που αρκετά τα παιδιά είναι τραυματίες ή παίζουν με τραυματισμούς. Έχουμε τώρα 7 μέρες να ξεκουραστούμε. Αφήνουμε αυτό το παιχνίδι. Πάλι λέω πάρα πολύ σημαντική νίκη. Ευχαριστώ στον κόσμο που μας στήριξε άλλη μια φορά. Για πες μου λίγο για τον κόσμο, με βροχή, με ομπρέλες, με κουκούλες, με σκούφους. Πραγματικά ήταν ένα πολύ καλό παιχνίδι. Ο κόσμος έδωσαν πάντων και από τη πλευρά της ΟΦΑΜ. Δηλαδή και στηρίζουν και την ομάδα, το ομάδα τους, και είναι πάρα πολύ καλό για το κρατικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι οι δύο ομάδες που είναι σε ψηλότερη κατηγορία, να το πούμε έτσι, στο νησί. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είδαμε σήμερα και με τέτοιο κρύο, με βροχή, ότι ήρθαν, στήριξαν και εμάς και αυτούς. Εμείς από την πλευρά μας, δηλαδή, μόνο που μπορούμε να πούμε είναι ένα ευχαριστώ που και σε καλές στιγμές, να πούμε και περσινές καλές στιγμές, και στην αρχή που ήταν εκεί και μας βοηθούσαν, και στις κακές. Εγώ προσωπικά, όσο είμαι εδώ, δεν έχω ακούσει ούτε μία κακή κουβέντα. Εντάξει, λογικό είναι κάποιες φορές να βριάζουν και τέτοια, αλλά είναι εκεί, στηρίζουν και στα κακά και στα καλά. Μας στηρίζουν και μας βοηθούν. Τελευταία εικόνα που είδα από το παιχνίδι ήταν: έχει σφυρίξει τη λήξη, όλοι αγκαλιάζεστε, δίνετε ο ένας συγχαρητήρια στον άλλον. Ο ΦΑΜ, Λευκύμη, νομίζω δεν έχετε τίποτα να χωρίσετε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, είμαστε, όπως είπα, δύο τοπικές ομάδες με τα πιο πολλά παιδιά και έχω παίξει και τους ξέρω. Με τον Σπίνουλα, δηλαδή, ίδια φανέλα φορούσαμε και παλέψαμε στο ίδιο χείπι, στα ίδια αποδυτήρια. Δηλαδή, είμαστε σαν αδέρφια, όπως και τα άλλα παιδιά που ξέρω και δεν ξέρω, όχι μόνο εγώ και άλλα. Εντάξει, υπάρχει λίγο αυτό το τοπικό, το ντέρμπι που λίγο, εντάξει, ξεφεύγουμε κάποιες στιγμές, αλλά όμως στο τέλος, όταν τελειώνει η αγώνα, το πιο σημαντικό είναι δίνουμε τα χέρια, αγκαλίες και πρώτα απ' όλα είμαστε φίλοι, και το ποδόσφαιρο είναι ένα τέλειο άθλημα, πρέπει να προσφέρει αγάπη, δηλαδή πραγματικά. Και να χάναμε και να κερδίζαμε, εγώ και τα άλλα παιδιά πάλι τα δίναμε τα χέρια στους άλλους, άμα ήταν καλύτεροι και κέρδιζαν. Και άλλο ένα πράγμα θέλω να πω, δηλαδή σήμερα ήταν το πρώτο πέναλτι που κερδίσαμε και η διαιτησία ήταν, εντάξει, οι άλλοι μπορεί να πούνε ότι για το πέναλτι αυτά και τέτοια, εγώ πιστεύω ότι ήταν πολύ καλά, γιατί υπήρχαν κάποια πράγματα, άφηναν κάποιες φάσεις, κάπου έδιναν φάουλ, και σε μια φάση που ήταν μια αγωνιά που μπορούσε άνετα να δώσει και κόκκινη κάρτα, δεν ήθελαν να το κάνουν το παιχνίδι εντελώς, να το τελειώσουν, το άφησαν. Πάρα πολύ καλά, έχω να πω συγχαρητήρια και στην κοπέλα και στους άλλους τους βοηθούς. Και γιατί στις προηγούμενες παιχνίδια πραγματικά μας δεν θέλω να πω. Και ανακοίνωση, Λευκύμη, ναι, βεβαίως. Δεν θέλω να πω κάτι βαρίες κουβέντες, δεν είμαι και εκτός, είμαι ξένος και δεν είμαι τόσο καλός με τις λέξεις. Δεν θέλω να πω κάτι κακές και βαρίες κουβέντες, αλλά πραγματικά παίρνουμε δύο πέναλτι μας εδώ. Εκεί το πέναλτι που ήταν για μας δύο μέτρα μέσα δεν το έδιναν. Τέλος πάντων, να μην μπαίνω στις λεπτομέρειες. Πραγματικά είχαμε πάρα πολύ κακή διαθυσία. Σήμερα πήραμε αυτό το πέναλτι μετά από δεν ξέρω πόσα χρόνια η ομάδα έχει πάρει πέναλτι. Και τι να πω, στο τέλος προχωράμε, συνεχίζουμε. Ευχαριστώ στον κόσμο. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και στο τέλος να πανηγυρίζουμε έτσι όπως πάνε τα πράγματα, παραμονή στην κατηγορία. Σφύριγμα τελευταίο από την Ειρήνη Πηγίου. Πρώτη νίκη για την ομάδα της Λευκύμης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας και τον δεύτερο όμιλο. Αθλητική Ένωση Λευκύμης, ΟΦΑΜ, τελικό σκορ 2-0. Αυτό κρατάμε, αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, τις αγκαλιές μεταξύ των παικτών. Δεν έχουν κάτι να χωρίσουν, ένας αγώνας. Από εκεί και πέρα τελειώνει η αναμέτρηση. Παίρνει η Λευκύμη 3 πολύτιμους βαθμούς, η αλήθεια είναι. Κυρίες και κύριοι, οι εθνολογίες έφτασαν στο τέλος τους. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή στις 11 μέσα από το Star TV. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.